Στα εγγένεια της μονάδας κατοίκων νοσηλείας ογκολογικών ασθενών στο Βιαλινάκιο Νοσοκομείο αλλά και της πρώτης τόμη Αγίου Νικολάου παραβρέθηκε σήμερα ο Υπουργός Υγείας Ανδρέας Ξανθός. Αυτό πραγματικά έρθει να συμπληρώσει μια μεγάλη προσπάθεια που έχουμε κάνει αυτά τα χρόνια να στηριχθούν τα δημόσια νοσοκομεία, να ενισχυθούν τα ογκολογικά τους τμήματα και τώρα να παρέχουμε υπηρεσίες πολύ πιο κοντά στον τόπο διαμονής των ανθρώπων, χωρίς περιττές ταλαιπωρίες και χωρίς οικονομική επιβάρυνση. Νομίζω ότι αυτό είναι όντως ένα σημαντικό βήμα αναβάθμισης της φροντίδας. Πηγαίνουμε σπίτι, έχουν ιατρική εξέταση και περίθαλψη αν χρειαστεί, εργαστηριακό έλεγχο, κάνουμε αιμοληψίες και μετά συνεργασία με την ογκολόγο τους. Θα μπορούσαν αφενός να φύγουν νωρίτερα από το νοσοκομείο αν νοσηλεύονται. Έτσι, με αυτόν τον τρόπο προσπαθούμε να αποφορτίσουμε και το σύστημα τόσο εδώ στην Νεάπολη όσο και στον Άγιο Νικόλαο. Και αφετέρου θα μπορούσαν στο σπίτι, χωρίς να χρειάζεται να μετακινηθούν, άνθρωποι οι οποίοι έτσι κι αλλιώς τους είναι δύσκολο να μετακινηθούν, θα μπορούσαν να έχουν τόσο νοσηλεία όσο και ιατρική περίθαλψη. Η πρώτη τόμη, που αποτελεί και την πρώτη μονάδα πρωτοβάθμιας υγείας που λειτουργήσε στον Άγιο Νικόλαο, ξεκίνησε τη λειτουργία της στις 27 Φεβρουαρίου και ήδη μέχρι σήμερα έχουν εγγραφεί σε αυτή 365 ωφελούμενοι και έχουν πραγματοποιηθεί 284 επισκέψεις. Εισάγουμε μια νέα φιλοσοφία στο σύστημα υγείας. Μια φιλοσοφία που λέει ότι το μέλημά μας δεν είναι μόνο η φροντίδα της ασθένειας, αλλά η πρόληψή της, η αγωγή υγείας, η κοινοτική φροντίδα, η συνεργασία και η δικτύωση με άλλες δομές του Δημόσιου Συστήματος Υγείας, της αυτοδιοίκησης και του κράτους, για να έχουμε μια ολοκληρωμένη υγειονομική και κοινωνική φροντίδα για τον πολίτη. Ο Υπουργός Υγείας παραβρέθηκε και στον απολογισμό των πεπραγμένων των 4 νοσοκομείων του Νομού Λασιθίου κατά τη διετία 2016-2018. Στους σύντομους χαιρετισμούς τους, τόσο οι αντιπεριφερειάρχης Λασιθίου, όσο και οι δήμαρχοι Αγίου Νικολάου και Ιεράπετρας, έθεσαν το ζήτημα του οδικού δικτύου. Τεράστια μάχη που δώσαμε αυτά τα χρόνια για να σταθεί όρθιο το σύστημα υγείας, να επιβιώσει η δημόσια περίθαλψη. Αυτή η μάχη έχει κερδιθεί με τη συνδρομή του ανθρώπινου δυναμικού του συστήματος που πραγματικά έχει ξεπεράσει τον εαυτό του κάτω από πολύ αντίξωες συνθήκες και σήμερα νομίζω ότι στηρίζει μια προσπάθεια, συνεχή προσπάθεια αναδιοργάνωση συνολικά του ΕΣΥ που είναι σε εξέλιξη και που χαίρομαι διότι ακούω και εδώ στον Άγιο Νικόλαο και στην Νεάπολη ότι σιγά σιγά γίνονται αισθητά αυτά τα βήματα βελτίωσης. Στη συνέχεια ο Ανδρέας Ξανθός επισκέφθηκε το νοσοκομείο Αγίου Νικολάου όπου είχε την ευκαιρία να ακούσει τους εργαζόμενους αλλά και να απαντήσει στα κέρια ερωτήματα που του έθεσαν. Υπάρχει ένα πολυετές πλάνο σε βάθος τετραετίας προσλήψεων με μόνιμο προσωπικό και γιατρών και νοσηλευτών και λοιπόν ειδικοτήτων. Είμαστε σε φάση τώρα προετοιμασίας για την προκήρυξη των γιατρών. Είναι 940 θέσεις για την ακρίβεια. 70 από αυτές αφορούν την 7η ΥΠΕ, την 7η Γενική Περιφέρεια. Τα νοσοκομεία του Λαστείου, που είναι ίσως με τον πιο γλαφυρό και τον πιο χαρακτηριστικό τρόπο, από εκεί που ήταν σε αποδόμηση και με μεγάλη ανασφάλεια για τον κόσμο, ότι αυτή τη στιγμή όχι απλώς έχει σταθεροποιηθεί η κατάσταση, αλλά επίσης ότι φαίνεται να δημιουργούνται καινούργιες μονάδες, καινούργιες υπηρεσίες στον κόσμο και ουσιαστικά θα έλεγα να ανθίζει.